Χαίρετε. Καλησπέρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι με μια καινούργια έτσι, ένα καινούργιο reaction σε ένα βίντεο που θα είναι σήμερα. Slipknot θα ακούσουμε. Slipknot θα ακούσουμε. Πρόσφατα βγήκε ένα καινούργιο τραγούδι. Από το δίσκο The End So Far. Θα βγει τον... Θα κυκλοφορήσει. Ναι, θα κυκλοφορήσει μάλλον, ελπίζουμε, τον Σεπτέμβριο, ο 7ος δίσκος, αν δεν κάνω λάθος, μπορώ και να κάνω λάθος. Δεν είμαστε οι μεγαλύτεροι, όχι οπαδοί, μας αρέσουν οι Slipknot, αλλά δεν, σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτά τα συγκροτήματα που έχουμε εντρυφήσει πάνω. Ναι, ναι, έχουμε πολλά ωραία κομμάτια με τους Slipknot, θα πάμε να δούμε. Παίξανε και πρόσφατα στην Αθήνα, δεν μπορέσαμε να πάμε. Το κομμάτι είναι The Dying Song, Time to Sing. Αυτό που έχει έτσι κάπως ένα ενδιαφέρον είναι που είχα διαβάσει πρόσφατα στο Loudwire σε μια συνέντευξη του Corey Taylor, που είναι ο τραγουδιστής, ότι είναι ένα κατά κύριο λόγο κοινωνικής φύσης, κοινωνικοπολιτικής φύσης. Εκφράζει μια αγανάκτηση στην όλη κατάσταση. Στην κοινωνία εκφράζει μια αγανάκτηση σε αυτό το easily offended. Τα πάντα παρεξηγούμε, τα πάντα μας προσβάλλουν και επί της ουσίας δεν κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Και ότι κάνουμε μόνο για να κάνουμε, χωρίς ουσία πράγματα. Ιδίθε, ναι. Και το άλλο το οποίο έτσι θυμάμαι είπε ο ίδιος είναι ότι μας λείπει πλέον η συνέπεια στη δράση μας. Δηλαδή όλοι νευριάζουν, όλοι παρεξηγούνται, αλλά επί της ουσίας κανείς δεν κάνει κάτι γι' αυτό, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυτοί οι οποίοι κάνουν τις καφρίλες πλέον να μην ενοχλούνται και να λένε fuck it, δεν με ενδιαφέρει, έτσι κι αλλιώς θα νευριάσει τίποτα κάνω, οπότε θα κάνω τη γουστάρω. Και ο Corey Taylor μάλλον με αυτό εδώ πέρα το τραγούδι είναι ένα ότι κάντε ό,τι θέλετε, αφήστε με απ' έξω, εμένα δεν με ενδιαφέρει, θα σας δω όταν θα πέσει ο μετεωρίτης, τότε τα ξαναλέμε, αυτή την επαφή θέλω μαζί σας. Στην ουσία δηλαδή, ακόμα και το αποτέλεσμα της όλης αυτής της κατάστασης, που όλοι μας πλυνόμαστε στο εγώ μας, γιατί το εμείς δεν μπορεί να λειτουργήσει κάτι. Ναι. Το εμείς έχει ψιλοπεθάνει. Λοιπόν, θα δούμε τώρα το βίντεο κλιπ. Πρώτη φορά το ακούμε. Πρώτη φορά ακούμε και το τραγούδι αυτό. Έχω πολύ θετική άποψη. Γενικά βλέπω ότι τα πιο παλιά συγκροτήματα έχουν κάνει μια ψιλοστροφή ξανά προς τις ρίζες τους και στον πιο σκληρό ήχο. Έχουν περάσει τα χρόνια ίσως των πειραματισμών. Καλό είναι αυτό. Ναι, είναι πολύ καλό. Και θα αλλάξουμε κάποια στιγμή έτσι σε ένα στυλ. Εντάξει, να βγαίνει καλή μουσική. Ας βγαίνει καλή μουσική, εγώ θέλω να βγαίνει extreme μουσική, να βγαίνει άγρια μουσική, σκληρή. Και καινούργια πράγματα. Και καινούργια πράγματα. Μουσικά, έτσι είναι ωραίο στιγμή. Ναι. Και έχω πολλές έτσι ελπίδες για αυτό το τραγούδι και για αυτό το δίσκο που θα βγει το φθινόπωρο, τέλος πάντων. Νομίζω ότι είχα διαβάσει για 30 Σεπτεμβρίου, αλλά μπορώ να κάνω και λάθος. Δεν πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε λοιπόν εδώ. Logo. Ωραίο. Μ' αρέσει όταν ένα συγκρότημα έχει ένα τελείως χαρακτηριστικό logo. Όλοι φοράνε ίδιες μάσκες. Ναι. Όχι ίδιες, μάσκες. Μάσκες. Put your hands into the water, let your mouth go sick and dry. Put your life into your death now, let them see till you die. Die! Καθρέφτης, εντάξει. Τι έχει glitter η μάσκα. Πολύ δυναμικό, ωραίο, αλλά και σύγχρονο κατά κάποιο τρόπο. Μπράβο, έχει έτσι μια... Έχει,
Bill Gibbons. Κατά ο άλλος περιμένει τις ειδήσεις. Καλά, όλοι έχουν, εντάξει. Το... Ναι, ναι. Στο περίπου. Εντάξει. Οι μάσκες των Slipknot πάντα είχαν επιρροές από χώρο και καταστάσεις. Αυτοί, τώρα, εγώ δεν κάνω και λάθος, αλλά μου φαίνεται σαν του Corey, δηλαδή, αυτή τη μάσκες της ξέρω, του Corey, όμως νομίζω ότι αυτή την είναι πιο καινούργια. Γενικά τις εξελίξουν τις μάσκες τους από... Εντάξει, το λατρεύω το τύπο αυτό. Πιστή στη λογική της στολής. Εμάς μας αρέσουν πολύ τα συγκροτήματα που χωράνε στολές. Πάρα πολύ. Εμένα μου αρέσει τώρα και όλο αυτό το τεχνικό κομμάτι που ακούω στη μουσική. Εντάξει, προφανώς το βίντεο κλιπ ανήκει στην κατηγορία των βίντεο που δείχνουν την πάντα να παίζει. Δεν έχει κάποια ιστορία, κάποιο σενάριο ή κάτι τέλος πάντων. Βάζει κάποια στοιχεία μέσα, έχει αλλά... Έχει στοιχεία τα οποία δείχνουν που το πάει. Εντάξει. Αλλά εντάξει, είναι κυρίως. Η πάντα που παίζει, εντάξει. Σαν τη σκομπάρα. Ναι, τη σκομπάρα βέβαια. Ωραία. Μάλιστα. Τι είναι αυτό τώρα, είναι μια σακούλα με πρόσωπο, με ένα πρόσωπο που την... Σακούλα, όχι, η πανή είναι ύφασμα, σαν ύφασμα πιο πολύ μοιάζει. Είναι μια, η μάσκα είναι. Ναι, αυτό που φορούσαν πριν, αλλά... Mm. Τι συμβολίζει αυτό. Ναι. Εντάξει, ίσως αυτό εδώ πέρα, κάτσε εδώ να τελειώσει. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, τι ακούσαμε πρώτα απ' όλα. Κοίτα, όσον αφορά τη μουσική. Όσον αφορά τη μουσική. Πολύ ωραίο, δυνατό κομμάτι, τεχνικό κομμάτι. Πάρα πολύ. Το ακούς εύκολα. Το ακούς. Και στο αυτοκίνητο. Το ακούς. Στο γυμναστήριο. Σε ποιο γυμναστήριο θα πάμε, δηλαδή, για να το ακούσουμε για πες. Στα ακουστικά. Α, ωραία. Μπορεί και να έχει κάποιο που να παίζει. Έχει ένα, ξέρω εγώ κάπου, θα έχει. Πολύ ωραίο κομμάτι, ωραία παραγωγή αυτά που μου αρέσουν. Εμένα, επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ τα βίντεο κλιπ, προτιμώ τα βίντεο κλιπ τα οποία έχουν να δώσουν κάτι παραπάνω από το συγκρότημα που παίζει. Αυτό με τις εικόνες που δείχνει στην αρχή ταιριάζει ουσιαστικά ενοιολογικά με την λογική της. Ότι όλοι φοράνε την ίδια μάσκα και η ίδια μάσκα είναι του easily offended. Και πάνω σε αυτό εδώ πέρα το πλαίσιο πορεύονται τη ζωή τους χωρίς ουσιαστικά να αλλάζουν τίποτα. Ναι, δεν είναι η ίδια μάσκα, όμως είναι ο καθένας αυτή που ταιριάζει επάνω του, ας πούμε. Ναι, ίσως γι' αυτό και με λίγο... το κουσούρι του, ναι, ξέρω. Ναι. Γι' αυτό ίσως και λίγο διάφανη. Ναι. Έτσι. Και επίσης έδειχνε στις μάσκες έτσι, κραγιόν και γκλίτερ, όλη αυτή έτσι, την showbiz, την όλη αυτή την ψευτιά. Τη μάσκα δηλαδή είναι πολύ χαρακτηριστικό. Αυτό ήθελα να σου πω και πριν. Α, ότι και καλά είναι η showbiz, γι' αυτό ήταν και κάπως σαν καθρέφτες σπασμένοι ναι, και τα λοιπά. Εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει λίγο με όλο αυτό, με την προβολή γενικά. Με την προβολή και την υπερπροβολή και για ποιο λόγο να γίνει προβολή. Γιατί ας πούμε πολλά πράγματα έτσι ως κουζούρι στην κοινωνία μας έχουν σχέση και με το φαίνεστε. Ναι, τα περισσότερα ίσως. Πιστεύω ότι εκεί θέλει να εντρυφήσει. Το φαίνεστε και από ουσία. Η ουσία. Ότι κάνουμε τα πάντα για να φανούμε, χωρίς να μας ενδιαφέρει αν αυτό που θα κάνουμε θα έχει αποτέλεσμα. Βάζουμε μάσκες, μιμούμαστε κλόουν, μιμούμαστε. Εννοώ, ξέρεις τώρα πλέον με τους ψυχωτικούς κλόουν όλη αυτή την κατάσταση. Μιμούμαστε τους δολοφόνους. Ταυτιζόμαστε με τον Τζόκερ, ξέρω εγώ. Τι να σου πω. Τέτοια πράγματα θεωρώ. Ναι.
ότι έρχονται οι μόδες και μας εξουσιάζουν ουσιαστικά. Εγώ νομίζω ότι κατά κύριο λόγο το πρόβλημά του είναι όσο αφορά όχι την κοινωνία ως κοινωνία, το πώς εκφράζεται, αλλά το πώς χρησιμοποιεί ο καθένας τον εαυτό του για να βελτιώσει την κοινωνία. Και ότι εκεί έχει έρθει το δίθεν, ότι προσπαθούμε, φωνάζουμε, ας πούμε, γράφεις ένα status στο Facebook και η υποχρέωση σου προς την αλλαγή έχει τελειώσει εκεί πέρα. Ακριβώς. Ναι, και νομίζω ότι έκανες εκεί. Ναι, δηλαδή έχουμε αλλάξει τον κόσμο γιατί υπογράψαμε ένα. Στο αβάζ ένα, ότι να σταματήσει μόλις στο πλανήτη και τα καταφέραμε. Μπράβο, ας πούμε. Νομίζω ότι εκεί. Εκεί επαναπαυόμαστε, δεν το νομίζουμε. Εκεί επαναπαυόμαστε. Και είχε και μέσα στους στίχους που τους διαβάσαμε πριν, θυμάσαι και αυτό που λέει πολύ σωστά, ότι δεν υπάρχουν διάβολοι. Υπάρχουν μόνο οι πρόεδροι των εταιριών, ας πούμε. Σωστό. Ότι όλα είναι. Παγκοσμιοποίηση και όλοι είναι. Ωραία. Πλούτος. Πολύ, πολύ θετική άποψη. Ωραίο. Και το βίντεο κλιπ, παρότι ήταν μόνο στατικό με την μπάτα, ήταν πολύ καλοφτιαγμένο, πολύ ευχαρίστο. Ανυπομονούμε να βγει ο δίσκος και ανυπομονούμε μήπως βγει και κανένα άλλο δωράκι πριν το δίσκο, κανένα τέτοιο βίντεο κλιπάκι ακόμα. Τέλεια. Θα κάνουμε και άλλα βιντεάκια. Έχουμε προγραμματίσει αρκετά τώρα. Εχθές βγάλανε η Μπέχεμοθ, όπως είναι κανονικά. Μπέχεμοθ εμείς. Εντάξει, παιδιά, Μπέχεμοθ είναι. Τι να κάνουμε. Θα κάνουμε κάποια βίντεο τα οποία θέλουμε να τα μοιραστούμε μαζί με τον κόσμο γιατί είναι σαν review. Εμείς δεν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι ήρθαμε τώρα στο χώρο του metal και της σκληρής μουσικής. Τα περισσότερα παλιότερα βίντεο τα έχουμε δει και τα ξέρουμε. Αλλά υπάρχουν και κάποια που δεν τα ξέρουμε. Όπως παράδειγμα, βγάλανε τώρα, αυτές τις μέρες βγάλανε ένα lyric video η Metallica. Μπορούμε να το δούμε γι' αυτό στο Master of Puppets. Τα επίκαιρα θα μπορούμε λίγο έτσι ναι. να κάνουμε. Και βέβαια, όποιος έχει καμία πρόταση μπορεί να μας. Πείτε τι θέλετε. Ευχαριστούμε για τα σχόλια. Και θα τα πούμε στο επόμενο. Το επόμενο βίντεο. Τα λέμε.